Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Κεφαλιά. Το σούτ είναι out από τη δεξιά μεριά του τέρματος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα γεμίσει προς τον άξο, θα προσπαθήσει με το κεφάλι και απομακρύνει με υπερένταση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Οι αντίπαλοι τους ακόμα να κερδίσουν ένα. Η Κόλο-Κόλο έχει τον λόγο τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Ναι, πέρασε η παλιά. Αυτός ο παίχτης έχει πολύ γερή κράση. Κάτι τέτοιες φάσεις είναι βούτυρο στο ψωμί του. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. 6 added minutes has been indicated. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Ωραίο κόλπο. Ριτσάρλισον. Αρκετά άστοχη προσπάθεια. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Πολύ καλή πάσα. Πολύ δυνατή η μονομαχία. Σουτάρει με δύναμη. Κι όμως είναι γκολ. Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου. Αν δεν είχε... Αυτό ήταν. Τέλος του αγώνα. Είδαμε όλη την γκάμα του επιθετικού τους παιχνιδιού εδώ. Διαπερνούσαν την άμυνα όποτε ήθελαν. Ριτσάρλισον είναι ο παίκτης της ημέρας. Ακόμα βάζει γκολ. Τι σκέφτεσαι για το σημερινό ματς, Γιώργο? Η Κόλο-Κόλο έδειξε πως υπερτερεί σε ποιότητα στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούμε να πούμε πως αγχώθηκε ιδιαίτερα. Γενικά έλεγχε τον αγώνα και ανέβαζε ταχύτητα όπως...